ένα μάτς πάρα πολύ απαιτητικό, δύσκολο όπως αποδείχθηκε, απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό και αξιόμαχο αντίπαλο, ιδιαίτερα βελτιωμένο από το μάτς που είχαμε απέναντι στο πρώτο γύρο. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς για ακόμα ένα παιχνίδι εμφανίσαμε αδυναμία στο να τελειώσουμε τις φάσεις που δημιουργούμε. Κάνουμε πάρα πολλές τελικές ενέργειες. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Σήμερα, αν έχω μετρήσει σωστά, έχουμε κάνει πάνω από 11-12 τελικές για να βάλουμε 3 γκολ. Και μπορεί να λέω και λίγες τελικές. Και έχουμε και κάποιο πρόβλημα απέναντι σε ομάδες που υπερέχουν σε εμπειρία και σε κορμιά από εμάς στις συστατικές φάσεις. Οπότε, με δύο άσχημες αντιδράσεις από εμάς σε δύο συστατικές φάσεις του αντιπάλου, βρέθηκαμε σε δύσκολη θέση να κυνηγάμε το σκορ. Παρ' όλα αυτά, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στην προσπάθεια των παιδιών που κάναν μέχρι και το 95, που καταφέραν και απέναντι σε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο και γύρισαν το παιχνίδι. Η δικιά μας η ομάδα, όπως έχω ξαναπεί, πλαισιώνεται από μικρά παιδιά τα οποία προσπαθούμε να τα γαλουχίσουμε με τη φιλοσοφία του συλλόγου, με κοινό πλάνο με την πρώτη ομάδα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγάλουμε παίχτες στην ακαδημία μας και να στελεχώσουμε το αντρικό μας τμήμα. Είναι ένα πράγμα που το λέω, το ξαναλέω, θα το ξαναλέω. Οπότε μένουμε σε αυτό και δεν ασχολούμαστε με βαθμολογίες κτλ.